Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα η μερίδα του ΚΑΠΕ, πρότυπες περιφέρειες για μια βιώσιμη Ευρώπη, στο Επιμελητήριο Αργολίδας. Την εκδήλωση χαιρέτησαν εκπρόσωπος του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας, κ. Φώτης Δαμούλος, και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ, κ. Αγερίδης. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την ευκαιρία μιας εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, του προγράμματος ΕΝΕΡΕΓ, το οποίο μιλάει για τη δημιουργία βιώσιμων περιφερειών σε όλη την Ευρώπη. Το ΚΑΠΕ δίνει συμβουλές, δίνει τεχνογνωσία, ενημερώνει σχετικά με τεχνολογίες και πολιτικές, ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμηση ενέργειας και βοηθάει την τοπική κοινωνία να αναπτυχθεί βιώσιμα, να συναντήσει αυτή την αηφόρο ανάπτυξη που συζητάμε πολλές φορές. Σήμερα θα μιλήσουμε για γενικότερα θέματα, θα μιλήσουμε δηλαδή για ενεργειακό σχεδιασμό, για το τι πρέπει να κάνουμε στην τοπική κοινωνία συνολικά, όχι για κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία εκτός από τη γεωθερμία. Θα μιλήσουμε για ενεργειακές υπηρεσίες, θα μιλήσουμε για χρηματοδοτικά εργαλεία, θα μιλήσουμε δηλαδή για γενικότερα θέματα, θέματα σχεδιασμού τεχνολογιών, όχι ειδικά για τεχνολογίες. Είναι θετικό μέσα σε αυτό το άσχημο κλίμα της ύφεσης και της ανασφάλειας να διοργανώνονται οι μερίδες και μάλιστα με τέτοια θεματολογία, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, το οποίο ήταν άγνωστο μέχρι χθες στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι μετά το τέλος της ημερίδας θα έχουν εξαχθεί πολύ σοβαρά συμπεράσματα και θα έχουν προταθεί σοβαρές λύσεις για μια πιο βιώσιμη Ελλάδα, πιο βιώσιμη περιφέρεια Πελοποννήσου, πιο βιώσιμη Αργολίδα. Το άλλο φιλόδοξο πρόγραμμά μας, το εξοικονόμηση κατοίκων, σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας για τις κατοικίες των οικοκυριών αυτών. Οι εντάξεις στην περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχονται στις 422, με συνολικό προϋπολογισμό 5,4 εκατομμυρίων ευρώ. Για την Αργολίδα υπάρχουν ήδη 100 οικοκυριά που έχουν ενταχθεί με συνολικό προϋπολογισμό 1.100.000 ευρώ. Παράλληλα, στο ΙΠΕΚΑ αξιολογούμε προτάσεις για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια και κτίρια δημόσιων υπηρεσιών, προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό αξιολόγηση οι προτάσεις των σχολείων του Δήμου Άργους Μυκηνών, προϋπολογισμού 950.000 ευρώ, του Γενικού Νοσοκομείου Άργους, προϋπολογισμού 4.305.000 ευρώ, του Νοσοκομείου Ναυπλίου, 795.000 ευρώ, και του κτηρίου του Κικικαμέα Αργολίδος προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί από το ΚΑΠΕ η παρουσίαση του νέου προγράμματος Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες. Καλώ τους δημάρχους της Αργολίδας να συμμετέχουν ενεργά και να διεκδικήσουν για την Αργολίδα την ένταξη ενός τουλάχιστον ορεινού χωριού στο πρόγραμμα αυτό. Με χαρά σας καλωσορίζω στην μερίδα που διοργανώνει σήμερα το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΝΕΡΕΓ με θέμα τη δημιουργία πρότυπων περιφερειών για μια βιώσιμη Ευρώπη. Το πρόγραμμα ΕΝΕΡΕΚ επιχειρεί να ιδρύσει και να δώσει έμπνευση σε ένα δίκτυο περιφερειών σε όλη την Ευρώπη, που θα συντάξουν και θα παρουσιάσουν αηφόρα ενεργειακά σχέδια δράσης και θα υλοποιήσουν βιώσιμα έργα στον τομέα της ενέργειας. Ανάμεσα στους βασικούς στόχους του έργου είναι η προώθηση του Συμφώνου των Δημάρχων, μιας πρωτοβουλίας που προσκοπεί στη δημιουργία δικτύου δημάρχων από τις πιο πρωτοποριακές πόλεις της Ευρώπης και στη συνέχεια τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Θεωρείται από τα αποτελέσματα που είχε ίσως η πιο επιτυχημένη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και τη στροφή της κοινωνίας προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο αστικής ανάπτυξης. Αποτελεί μια πολύ σημαντική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά αποτελεί η ενεργειακή αηφορία, η ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες και ένα σημαντικό επενδυτικό δυναμικό σε τοπικό επίπεδο με πολύ σημαντικά ωφέλη για τις τοπικές οικονομίες με την οικονομική ανάπτυξη και παράλληλα βελτίωση της ποιότητας ζωής και βεβαίως και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των τοπικών φορέων για να πετύχουν αυτοί οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάνουμε συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες τις παρακολουθούμε χρόνο-χρόνο ή κάθε δύο χρόνια και βλέπουμε πώς προχωράνε και πώς τελικά, αν τελικά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αν δηλαδή αυτά που είχαμε σχεδιάσει τελικά γίνονται πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα καθορίζει και καινούριους οργανωτικούς ρόλους μέσα στο Δήμο, έτσι ώστε από τη μια να κάνουν αυτές τις δράσεις πραγματικότητα, αλλά και να παρακολουθούν τα αποτελέσματά τους. Και βέβαια, ένα σχέδιο δράσης θα πρέπει να αλλάζει, θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί αυτό σημαίνει ότι λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει και ανάλογα με την πορεία εφαρμογής του ουσιαστικά αναπροσαρμόζεται.
Ποια είναι τα πεδία εφαρμογής ενός σχεδίου δράσης? Ουσιαστικά το σχέδιο δράσης βλέπει το ενεργειακό σύστημα του Δήμου, φτάνοντας μέχρι τα όρια που ουσιαστικά παίρνει ενέργεια από κάπου αλλού. Εδώ έχω βάλει ουσιαστικά αντίστοιχα τα όρια του ηλεκτρικού συστήματος, αν θέλετε. Επομένως, βλέπει κτίρια, βλέπει εξοπλισμό, βλέπει εγκαταστάσεις, βλέπει δημοτικό φωτισμό, βλέπει μεταφορές, είτε αυτές είναι δημοτικές ή δημόσιες μεταφορές, είτε είναι και ιδιωτικές μεταφορές, γιατί και εκεί μπορεί να παίρνει ουσιαστικά ένας Δήμος. Οι μεγάλες βιομηχανίες γενικά εξαιρούνται, αλλά προαιρετικά μικρές βιομηχανίες μπορεί να ληφθούν επίσης υπόψη. Όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με τα στερεά υπόβλητα και τις μονάδες επεξεργασίας στερών, αποβλήτων και λιμάτων μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη. Και αρκετά σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι της τοπικής παραγωγής ενέργειας. Άρα, τοπική παραγωγή είτε ηλεκτρισμού, είτε θερμότητας, είτε και των δύο, ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί κανείς, έτσι ώστε να εξασφαλίσει καλύτερη απόδοση και αντίστοιχα να μειώσει τις συνολικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.